Ένα από τα πλεονεκτήματα του ΠΑΟΚ από την αρχή της χρονιάς ήταν ο επιθετικός πλουραλισμός. Κλάος 11 γκολ, Φακούντο 11 γκολ, ο ΜΑΚ 7. Το τελευταίο διάστημα η ομάδα δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της. Εσύ ως επιθετικός πώς το βλέπεις αυτό, που το αποδίδεις? Πιστεύω στην αρχή είχαμε μια καλή περίοδο όπως όλοι ξέρουμε. Μετά είχαμε μια κάθοδο, θα έλεγα, ήταν δύσκολο για μας. Προσπαθούμε να βρούμε την ψυχολογία μας και πιστεύω ως επιθετικός η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο. Τα γκολ κάποιες στιγμές έρχονται, κάποιες στιγμές όχι. Πιστεύω ότι σιγά σιγά θα μπορέσουμε να πετύχουμε περισσότερα γκολ για να πάρουμε νίκες. Εσένα πόσο σου λείπει αυτό το γκολ που δεν έχει έρθει φέτος? Μου λείπει πάρα πολύ. Είχα μια δύσκολη περίοδο όπως έχω πει, δεν έπαιζα. Τώρα που σιγά σιγά παίρνω παιχνίδια πάνω μου, πιστεύω θα βρω τον κατάλληλο ρυθμό και θα μπορέσω να βάλω τα γκολ που χρειάζομαι και που θέλω πολύ. Μένουν ακόμα 8 παιχνίδια μέχρι το τέλος της σεζόν, απλά είναι η πρώτη σου γεμάτη αγωνιστική περίοδος στην πρώτη ομάδα. Πώς θα την περιέγραφες μέχρι στιγμής για σένα? Πιστεύω ότι δούλεψα πολύ αυτόν τον καιρό, γιατί δεν είχα πολλά ομάδα στα πόδια μου, έδωσα βάση στην προπόνηση. Οι αθλητές έτσι είναι, μία είναι πάνω, μία κάτω, τι να κάνουμε. Πιστεύω σιγά σιγά με τα παιχνίδια θα γίνω καλύτερος, θα προσπαθήσω να βρω το ρυθμό που χρειάζεται, γιατί δεν είναι εύκολο μετά από καιρό να μπεις και να είσαι αυτός που πρέπει. Σιγά σιγά βρίσκω τα πατήματά μου και μέσα στο γήπεδο και πιστεύω θα βρεθώ κατάλληλος. Τι είναι το πιο δύσκολο στη διαδικασία των play-off και τι πρέπει να διαφοροποιήσει ο ΠΑΟΚ για να καταφέρει να κατακτήσει την πρώτη θέση? Είναι 6 παιχνίδια. Πιστεύω είναι ένα μίνι πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες που παίζουν είναι αξιόλογες, είναι πολύ καλές, το έχουμε δει. Τα παιχνίδια πιστεύω κρύονται σε λεπτομέρειες σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι, όπως είπα και πριν, δύσκολα και πιστεύω η λεπτομέρεια είναι αυτή που θα κάνει τις ομάδες να πάρουν τους περισσότερους πόντους.